Συνεχίζουμε με τον κύριο Μεγαλομίστακα από την Ένωση Κεντρών. Καλησπέρα Πρόεδρε, καλησπέρα και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ. Έχουμε δείξει σαν Ένωση Κεντρών την ιδιαίτερη ευαισθησία που δείχνουμε στον πρωτογενή τομέα και στον αγροτικό κόσμο και έχοντας ακούσει και πολύ προσεκτικά τους φορείς, είμαστε έτοιμοι νομίζω να τοποθετηθούμε στην επί των άρθρων συζήτηση. Ήδη λοιπόν από το πρώτο κεφάλαιο που θεωρούμε ότι είναι και το πλέον θετικό αφού επιχειρεί να ρυθμίσει χρόνιες παθογένειες διακίνησης νοπών και ευαλείων των προϊόντων οι οποίες επηρεάζουν τόσο την παραγωγή και την ευαίσθητη ομάδα των αγροτών μας όσο όμως και τους καταναλωτές αφού επί χρόνια δεν προστατεύονται ούτε ως προς την τιμή, αλλά ούτε ως προς την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων που καταναλώνουν. Μια λυσίδα και μάλιστα στον ευαίσθητο χώρο της διατροφής, η οποία δυσλειτουργεί, ανεβάζει τις τιμές στην αγορά, συμπιέζει την τιμή παραγωγού και προσφέρει επισφαλή προϊόντα στον καταναλωτή, λειτουργώντας επί χρόνια χωρίς κανόνες και χωρίς ελέγχους. Για την Ένωση Κεντρών, λοιπόν, ο κύριος στόχος είναι να διασφαλίζεται ο παραγωγός. Επίσης, το πολύ βασικό είναι να μικρύνει και η αλυσίδα που μεσολαβεί ανάμεσα στον παραγωγό και τον καταναλωτή, γιατί έτσι διασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο και ο καταναλωτής αλλά και ο παραγωγός, καθώς υπάρχει καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βλέπουμε να συμβαίνει να αγοράζει ο μεσάζων από τον παραγωγό το χ φρέσκο φρούτο για 1 ευρώ και στα χέρια του καταναλωτή να φτάνει με 12. Θέλουμε να διασφαλίσουμε το εισόδημα του παραγωγού, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αγροτική οικονομία της Ελλάδας στηρίζεται στο μικρομεσαίο αγρότη και στο μικροειδοκτησιακό μοντέλο, εξού και η σημασία των συνεταιρισμών. Αλλιώς οι παραγωγοί πολύ φοβόμαστε ότι θα σταματήσουν να καλλιεργούν τη γη και αν πάρουμε την περίπτωση των κτηνοτρόφων θα σταματήσουν να ασχολούνται με την κτηνοτροφία οι ίδιοι τους. Θέλουμε η Ελλάδα να έχει μονοκαλλιέργεια τον τουρισμό και να εισάγει τα προϊόντα της από το εξωτερικό. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε, γιατί μέχρι σήμερα πολιτική, και δεν κατηγορώ μόνο εσάς αλλά κυρίως τους προκατόχους σας, εκεί μας οδηγούσαν. Όπως όμως ανέφερα και στην Επιτροπή συγκεκριμένα, κύριε Υπουργέ, δεν προβαίνεται σε διαχωρισμό των παραγωγών από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες εμπροκειμένου μάλλον ή τις περισσότερες ή πολλές φορές λειτουργούν παρεμβατικά στην κανονική ροή της αλυσίδας και πολλές φορές λειτουργούν και ως μεσάζοντες. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι η μεταποιητική επιχείρηση κατά την άποψή μας θα μπορούσε να αποτελεί χωριστή κατηγορία και θα έπρεπε να έχει μια ειδικότερη και διαφορετική ρύθμιση. Ας τονίσουμε και θα εξηγήσω και μετά ότι φυσικά δεν είμαστε εναντίον της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων. Απλώς θέλουμε μια ισορροπημένη και δίκαιη αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας όπου κανένας κρίκος δεν θα εκμεταλλεύεται τον άλλον. Μάλιστα, πρέπει να τονίσουμε ότι συμφωνούμε ότι η μεταποίηση προσδίδει προστιθέμενη αξία στα αγροτικά προϊόντα. Φέρνω το πιο γνωστό παράδειγμα, στο οποίο η Ελλάδα εξάγει χήμα λάδι στην Ιταλία και αυτή το συσκευάζει και το πουλάει σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμη και στην Ελλάδα, βαφτίζοντάς το ιταλικό. Γνωρίζουμε, κύριε Υπουργέ, και ελπίζουμε να το γνωρίζετε και εσείς, ότι στην πραγματικότητα η έκδοση τιμολογίων για τα αγροτικά προϊόντα αφορά περιορισμένο αριθμό διακινούμενων αγαθών, αφού τα περισσότερα διακινούνται με απλά δελτία αποστολής, ενώ το τιμολόγιο κόβεται μόνο όταν έχουν πουληθεί από τους εμπόρους. Πώς σκοπεύετε να διορθώσετε αυτήν την παθογένεια, και θα δίνει παθογένεια γιατί θα σας εξηγήσω. Κόβει, για παράδειγμα, ένας μικρομεσαίος παραγωγός 2 τόνους βερίκοκα, αλλά δεν έχει ούτε φορτηγό ούτε ψυγεία να τα συντηρήσει. Έτσι λοιπόν αυτά φεύγουν στις κεντρικές αγορές. Τα φέρνει λοιπόν ο μεσάζοντας στην Αθήνα και ο χοντρέμπορος από τους 2 τόνους αγοράζει τα 500 κιλά με την αιτιολογία ότι δεν είχαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αυτός ήθελε. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα? Ο αγρότης θα κόψει τότε τιμολόγια 500 κιλά, ενώ μπορεί και αυτός να μην ευθύνεται ενδεχομένως που χαλάσαν τα προϊόντα κατά τη μεταφορά ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω και ένα ακόμη σημείο, κύριε Υπουργέ. Στη σύγχρονη οικονομία της αγοράς δεν έχει μόνο σημασία το πόσο καλό και ποιοτικό είναι ένα προϊόν, αλλά μεγάλη σημασία έχει και το marketing και τα κανάλια στα οποία θα διοχετεύσουμε τα προϊόντα μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος δεν έχουν τους πελάτες, δεν έχουν αυτά τα κανάλια, γι' αυτό και εξαρτώνται πολλές φορές από το μεταποιητή, από το μεσάζοντα, ο οποίος είναι επιχειρηματίας που έχει μια εμπορική επιχείρηση και όχι παραγωγική, με την έννοια του πρωτογενούς πάντοτε, της πρωτογενούς πάντοτε παραγωγής. Γι' αυτό θεωρούμε σημαντικό να δώσει η πολιτεία κάποια κίνητρα ώστε να περάσει η μεταποίηση στα χέρια των αγροτών μέσω των συνεταιρισμών. Άκουσα πολύ από τους φορείς σήμερα, αλλά και πολλοί συνομιλητές μας εδώ, να κάνουν λόγο για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών. Αυτό είναι το ιδονικό να συμβεί στην Ελλάδα, δηλαδή ο συνεταιρισμός να συσκευάζει τα, να συγκεντρώνει, να συσκευάζει και να προωθεί τελικά όλα τα προϊόντα. Επίσης, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω ποιοι είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες των προτινόμενων διατάξεων, δεδομένως της τεράστιας γραφειοκρατίας, 60 μέρες, έλεγχος τιμολογίων κτλ. Μήπως θα έπρεπε να ενισχύσουμε κάποιους από τους φορείς ή να δώσουμε μια ένεση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας σε αυτούς τους φορείς. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταλάβει πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αυτοί οι οργανισμοί και θα ήθελα να πάω και στο δεύτερο κεφάλαιο που αφορά κυρίως το γάλα και το κρέας. Δεν έχουμε κάποιες σοβαρές ενστάσεις και αντιρρήσεις αφού οι διατάξεις που φέρνετε συνεισφέρουν στην καλύτερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτή για κρίσιμα προϊόντα όπως είναι αυτά του γάλακτος και του κρέατος. Όμως και εδώ παρατηρούμε ότι ουσιώδη θέματα τα οποία πρέπει να ρυθμίζονται με την απαιτούμενη διαφάνεια με γνώμονα την ασφάλεια του νόμου επαφείται και πάλι στη διακριτική ευχέρεια, για να το πούμε ευγενώς, αν όχι στην αυθαιρεσία του εκάστοτε υπουργού. Ενώ, κύριε Υπουργέ και κύριε και κύριοι, ότι στο άρθρο 8 παράγραφο και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 που η ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων που αφορούν και πάλι την αναγραφή των ενδείξεων γίνεται με υπουργική απόφαση. Εδώ θα θέλαμε να υπάρχει πιο συγκεκριμένη διατύπωση και να μην τα αφήνουμε στον εκάστοτε υπουργό. Όσον αφορά τώρα το γάλα, θέλω πριν πάω στο επόμενο κεφάλαιο να τονίσω και τη σημασία που πρέπει να δώσουμε ώστε να μην ξαναεμφανιστούν τα καρτέλ γάλακτος όπως συνέβη το 2007 και είδαμε ποιες ήταν οι επιπτώσεις για το ελληνικό γάλα. Είδαμε ότι υπήρξαν και πρόστιμα και ελπίζουμε να μην ξαναέρθουμε να επανέλθουμε σε κανένα τέτοιο καθεστώς. Και πάμε στο τρίτο κεφάλαιο που υπάρχουν οι περισσότερες παρατηρήσεις μας. Συγκεκριμένα στο άρθρο 10 θα θέλαμε να ρωτήσουμε τι σημαίνει ότι οι υπηρεσίες αλληλείας που έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης των δημοσίων ιχθυοτροφείων μπορούν να προβούν εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύως της διάταξης σε διαδικασία μίσθωσης των δημόσιων ιχθυοτροφιών που βρίσκονται εκτός εκμετάλλευσης. Ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες και σε ποια δημόσια ιχθυοτροφία εκτός εκμετάλλευσης αναφέρεστε με τις διατάξεις αυτές και πλέον γιατί εντός 6 μηνών. Χωρίς επαρκής δικαιολόγηση δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία πολύ φοβόμαστε ότι είναι φωτογραφική, ελπίζουμε να μην ισχύει αυτό και να πάρουμε τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Επίσης, για ποιο λόγο καταργείται η υποχρέωση καταβολής εκ μέρους του μισθωτή και υπέρ του δημοσίου του ποσοστού 5% της αξίας της καθημερινής αλλιευόμενης παραγωγής του μισθίου, όπως ίσχυε έως σήμερα και τι σκοπό αυτό εξυπηρετεί. Τέλος, θα ήθελα να αναρωτηθούμε όλοι γιατί στο άρθρο 10... Τι εννοείται? Ότι δεν υπάρχει για την φωτογραφική διάταξη. Ποιο εννοείται? Για το 5%. Γιατί καταργείται? Επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο να συνεχίσω και άμα χρειάζεται ευκρινήσεις θα έρθω στη συνέχεια από εκεί. Εντάξει.
Πολύ ωραία. Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ενστάσεις μας ως προς τον τρόπο παραχώρησης και συγκεκριμένα με την απευθείας ανάθεση. Εμείς δεν είμαστε σχεδόν ποτέ σύμφωνοι με τις απευθείας αναθέσεις. Μπορεί να παρέχεται, πολύ λίγο χρόνο θα χρειαστεί ο Πρόεδρε, μια ευελιξία. Ωστόσο, δεν γίνονται ποτέ σωστά αυτές οι διαδικασίες στην Ελλάδα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές έργα να σπάνε σε μικρότερα κομμάτια για να δοθούν με απευθείας αναθέσεις και να παραχωρούνται σε έναν με δόλο. Δεν ξέρουμε αν το σύστημα όσο έχει μπορεί να διασφαλίσει ώστε να μην παρατηρηθούν και ανάλογα φαινόμενα και σε αυτόν τον τομέα. Και για να κλείσω, γιατί ο χρόνος μου δεν είναι πολύ, θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 12, όπου διορωτώμεθα για τη μείωση των μελών του ΔΟΣΟΥ του ΠΚΠΕ, καθώς και για τον διορισμό τους με υπουργική απόφαση. Για εμάς την Ένωση Κεντρών είναι πολύ σημαντική η όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση σε όλα τα συλλαγικά όργανα. Δεν είναι δυνατόν να αφαιρούμε ή να απουσιάζουν από τον ΕΛΓΑ οι ίδιοι οι αγρότες. Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολλές ενστάσεις για τον ΟΔΙΑΓΕ, ποια θα είναι η χρησιμότητά του, πώς θα λειτουργήσει, γιατί να τον ενισχύσουμε τόσο, τις οποίες ενστάσεις αυτές και παρατηρήσεις μας θα εκφράσουμε στην επόμενη επιτροπή, καθώς ο χρόνος μου έχει τελειώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.